Η δική μου άποψη είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν είχε τις μισές εύνοιες που είχαν κάποιες ομάδες, σήμερα η βαθμολογία θα ήταν τελείως διαφορετική. Όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ παλεύαν για την τρίτη θέση, ένα πολύ σημαντικός αγώνας. Τελικός. Ο αρχιδιαιτής ο Μπένετ, ο Άγγλος αρχιδιαιτητής, ο οποίος φέραμε στην Ελλάδα για να μας φέρνει ξένους διαιτητές, δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε ούτε να κλείσει τη χρονιά με το έργο που είχε αναλάβει, γιατί ουσιαστικά φέραμε ξένους αρχιδιαιτητές για να μπορούν να έχουν γνωριμίες και να φέρνουν διαιτητές από το εξωτερικό σε δύσκολα παιχνίδια ή όπου χρειαζόντουσαν. Εδώ λοιπόν δεν τα κατάφερε, εδώ φαίνεται η αποτυχία του. Έβαλε τον Ευαγγέλου ως διαιτητή. Να σου πω κάτι, με συγχωρείς, αυτός ο άνθρωπος δεν ήθελε. Είτε γιατί ο ίδιος δεν ήθελε, είτε γιατί ο Μπαλτάκος του είπε να μην θέλει. Δεν ήθελε να φέρει. Να πω ότι θυμάσαι τι έγινε στα play-off για να εξαναγκαστεί. Ότι εξ αρχής ήθελε, είχε στο πλάνο του, ενώ είχε αποφασίσει, είχαν αποφασίσει οι ομάδες Super League ότι θέλουν ξένους διαιτητές. Εκείνος είχε στο μυαλό του να βάλει Έλληνες διαιτητές. Το εγχείρημα αυτό, αν θυμάστε, απέτυχε με την τοποθέτηση του Σιδηρόπουλου το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τη ΣΑΕΚ και μετά από εντολή του Προέδρου ΣΕΠΟΥ, ο οποίος ξέρετε ότι η Επιτροπή Διαιτησίας είναι αυτοκέφαλη. Δεν παίρνει εντολές από πουθενά. Αν θυμάστε όμως, ο κύριος Μπαλτάκος έδωσε εντολή στον κύριο Μπένετ να αντικαταστήσει τον διαιτή. Και εγώ ρωτάω κάτι. Αφού ο κύριος Μπένετ θεώρησε ότι ο Σιδηρόπουλος, διεθνής διαιτής, ελίτ διεθνής διαιτής Έλληνας, ήταν ικανός να παίξει το παιχνίδι και τον όρισε, για ποιον λόγο τον έβγαλε από το παιχνίδι? Γιατί τηλεφώνησε ο κ. Μπαλτάκος. Αυτό θα το απαντήσει. Πάντως η ουσία είναι και ότι... να σας πω και κάτι, επειδή σίγουρα δεν θα απαντήσει σε εμάς, θα ήταν σημαντικό να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας να απαντήσει τουλάχιστον εκεί. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μάθει η κοινή γνώμη γιατί έγινε αυτή η αντικατάσταση και για πολλά άλλα στραβά που γίναμε στο πρωτάθλημα. Δύο περιπτώσεις στο συγκεκριμένο αγώνα. Ευτυχώς.